Πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του πολυχώρου πολιτισμού και νεανικής δημιουργίας της ΚΝΕ στην Πάτρα. Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στην εκδήλωση που οργανώθηκε από τις οργανώσεις της Πάτρας της ΚΝΕ στην πλατεία Πρεσβεστίου, επιδοκιμάζοντας την προσπάθεια που μόλις ξεκίνησε στην πόλη για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός τέτοιου χώρου που σκοπό έχει να δώσει μια μεγάλη ανάσα δημιουργίας και δωρεάν καλλιτεχνικής έκφρασης στη νεολαία της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων της πόλης. Βρισκόμαστε εδώ σε αυτή την όμορφη αρχή που κάνει ο πολυχώρος πολιτισμού και νεανικής δημιουργίας της ΚΝΕ εδώ στην Πάτρα. Στα εγγένεια ενός ακόμα χώρου που φιλοδοξεί μαζί με τον χώρο στην Τρίας, στην καρδιά της Αθήνας, αλλά και αυτό στην Καλαμάτα, να αποτελέσει πραγματικά ένα χώρο κυψέλη πολιτισμού και νεανικής δημιουργίας. Θέλουμε και από αυτό εδώ το βήμα να στείλουμε το μήνυμα της ανυπότακτης δράσης. Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ και του ΚΚΕ ενθουσιάστηκαν με το αποτέλεσμα της δουλειάς όλων των προηγούμενων ημερών που πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν τα εγγένεια. Ο κόσμος, ο οποίος παραβρέθηκε στην εκδήλωση, συνέχισε να φέρνει υλικά και βιβλία για τον πολυχώρο και τη λειτουργία του. Τα εγγένεια παρακολούθησε και την προσωπή του Δήμου Πατρέων με επικεφαλής την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Κατερίνα Γεροπαναγιώτη. Να ευχαριστήσουμε θερμά τους δεκάδες συντρόφους και φίλους του κόμματος και της ΚΝΕ που συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του ξεχωριστού χώρου για την πόλη της Πάτρας. Όλους αυτούς που από το υστέρημά τους ενίσχυσαν την πρωτοβουλία αυτή της οργάνωσής μας, τους φίλους και τους οπαδούς που πρόσφεραν βιβλία, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, έπιπλα, χαλιά και άλλα πολλά για να είναι ο χώρος πλήρης. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που κατέθεσαν ώρες εθελοντικής δουλειάς για να διαμορφωθεί όπως τον βλέπετε σήμερα.